Ρολά ανεβάζουν αύριο τα καταστήματα με εξαίρεστα εμπορικά κέντρα, εξέλιξη η οποία αποτελεί ανάσα στον εμπορικό κόσμο. Σήμερα για βόλτα και αύριο για αγορές, με τους εμπόρους να τονίζουν την ανάγκη στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Είναι καλό να ανοιγούν σιγά σιγά τα πράγματα, να παίρνει και ο κόσμος μια ανάσα. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και πιστεύω να ανοίξουν οι καφετέριες, όλα αυτά, για να ο κόσμος να βγαίνει και να μην κάθεται σπίτι. Είναι χειρότερο να κάθεται σπίτι. Μια ανάσα θα πάρουμε. Να δουλέψει λίγο η οικονομία. Ο κόσμος έχει κουραστεί, ειδικά οι νέοι θα κατέβουν. Θα δουλέψει λίγο η αγορά. Δεν νομίζω να ξανακλείσουμε αφού ανοίγει και ο τουρισμός. Ναι, θεωρώ ότι είναι θετικό το να ανοίξουν τα καταστήματα. Ούτως ή άλλως και με την κλεισούρα δεν καταφέραμε τίποτα. Όλος ο κόσμος μαδρευόταν μέσα στο σπίτι και από εκεί υπάρχει αυτή η μετάδοση του ιού. Σε επίπεδο Κρήτης ανοίγουν αύριο τα καταστήματα τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όσο και στον Δήμο Χανίων. Μετά από πολλές εβδομάδες θα ανοίξει πάλι το λιανικό εμπόριο, όχι όπως το θέλουμε. Προσφάτως στείλαμε μια επιστολή στην κυβέρνηση και στο πολιτικό κόσμο και ζητάμε να ανοίξουν την αγορά τελείως χωρίς κλικ και παρακλικ. Έχουμε αποδείξει και έχει αποδειχθεί ότι το λιανικό εμπόριο δεν διασπείρει επιδημιολογικού χαρακτήρα προβλήματα. Το περιμένουμε και πολύ καιρό. Είναι η τέταρτη φορά που ανοιγοκλίνουμε και καταλαβαίνετε κύριε Βασκαλάκη ότι τα καταστήματα δεν είναι εύκολο να ανοιγοκλίνουν. Φυσικά μας τρομάζει υπερβολικά πολύ η έξαρση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό. Όμως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι δικές μας που λέμε επιχειρήσεις οι οικογενειακές είναι σίγουρα οι πιο ασφαλείς για το καταναλωτικό κοινό. Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεται προαιρετικό διαβριμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως 8.30 το βράδυ, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Ο κόσμος λίγο θα βγει έξω το σπίτι, έστω και για μία βόλτα και η αγορά θα πάρει μία ανάσα σίγουρα από αυτό το καθετή. Πλησιάζει και Πάσχα. Ναι. Σίγουρα θα πάμε κάτι στα παιδιά, οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά, θετική σκέψη και να φύγει γρήγορα ο κορονοϊός. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να ανοίξουν. Καλύτερα να μπαίνουν στα μαγαζιά οι άνθρωποι έστω με αυτό το σύστημα. Στο άνοιγμα των καταστημάτων με ασφάλεια και κανόνες αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων. Και να στηρίξουν όλοι την αγορά, από την κοινωνία να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις και να βοηθήσει και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ο κάθε καταναλωτής που θέλει να κάνει μια αγορά από ένα κατάστημα που εμπιστεύεται τόσο καιρό, το παίρνει τηλέφωνο ή βλέπει ένα προϊόν στο site του ή στα social media και κλείνει ένα ραντεβού για την ώρα που βολεύει τον καταναλωτή. Η επιχείρηση, εφόσον έχει διαθέσιμο ραντεβού εκείνη την ώρα, του το στέλνει σε μήνυμα. Για τη μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα, ο καταναλωτής πρέπει να στείλει μήνυμα στον αριθμό 13032. Στο μήνυμα γράφει το ονοματεπώνυμό του και λαμβάνει το μήνυμα «Μετακίνηση σε εμπορικό κατάστημα».